Γιατί την ίδια στιγμή που μια τεράστια επίθεση εξαπολύεται απέναντι στα δικαιώματα της εργατικής τάξης και της νεολαίας, όπως με το νέο αντεργατικό έκτρωμα, την ένταση της καταστολής, την πολιτική της διαχείρισης, της πανδημίας και άλλα, εμείς επιλέγουμε να ασχοληθούμε με κάτι που φαίνεται να ανήκει στο ιστορικό παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι η κομμούνα του Παρισιού του 1871 αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους πιο λαμπρότερους φάρους στην πάλη του διεθνές επαναστατικού κινήματος, το πιο υψηλό παράδειγμα του πιο περίλαμπρου προλεταριακού κινήματος του 19ου αιώνα, όπως την περιέγραψε ο Λένιν. Η κόκκινη σημαία του προλεταριάτου, που ανέμιζε στο Δημαρχείο του Παρισιού για 72 μέρες, σηματοδότησε κάτι πολύ μεγάλο. Τι ήταν αυτό? Ότι με αυτές τις 72 μέρες, οι κομμουνάροι σήμαναν την αρχή του τέλους για το σύστημα της εκμετάλλευσης. Οι 72 αυτές μέρες άνοιξαν το δρόμο για όλες τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις του μέλλοντος.